Αρχίζουμε το δελτίο μα, κυρίε και κύριοι, από όλε τι εξελίξει στο πολεμικό πεδίο που η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Με μια άκρο ανησυχητική ανακοίνωση, η Χούθη τη Ιεμένη κηρύσσουν τον πόλεμο στο Ισραήλ, το οποίο αναπτύσσει στην Ερυθρά Θάλασσα πολεμικά πλοία, ενδυναμώνοντα έτσι την πυραυλική του ομπρέλα χιλιόμετρα μακριά από τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Γιάννη Παλιούρα είναι μαζί μα. Πρόκειται, Γιάννη, για Ισραηλινέ κορβέτε. Πάμε να δούμε ποιε είναι οι δυνατότητέ του, πώ αλλάζουν οι ισορροπίε, αλλά και ποιο είναι το οπλοστάσιο των Χούθη. Ουσιαστικά άνοιξε το τρίτο μέτωπο και μάλιστα εκεί που το περιμέναμε. Το Ιράν ενεργοποίησε τον τρίτο στρατό του και μάλιστα με πολύ σύγχρονα μέσα για ηθαγενεί Χούθη. Έχουμε βαλιστικού πυράβλου, έχουμε πυράβλου κρούζ και έχουμε και ντρόν. Τα οποία έχουν εμβέλεια, όπω όλα δείχνουν, τη τάξη των 2.000 χιλιόμετρων. Φτάνουν πια δηλαδή μέσα στο Ισραήλ, ξεκινώντα από την Ιεμένη. Καμία σχέση με τη δύναμη πυρό που, που έχει η Χαμά και τι ρουκέτε που έχουμε δει να εκτοξεύουν στο Ισραήλ. Άλλη κατηγορία. Α δούμε όμω τι κάνουν οι Ισραηλοί. Καθώ το λιμάνι του Ειλάτ, στο νότιο Ισραήλ, που μέχρι τώρα ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν είχε αεράμινα, δεν είχε ασπίδα, διότι δεν θεωρείται μέχρι τώρα ότι κινδύνευε, ξαφνικά βρέθηκε ανυπεράσπιστο. Και οι Ισραηλοί. Άμεσα στείλανε κορβέτε. Πολύ απλά δεν μπορούν να πάρουν πυραυλικές στοιχείε, αντριοπορικέ ή iron dome από το βόρειο μέτωπο και στείλανε το ναυτικό της Σάρπεντε 5 με 32 πυράβλους ή κάθε μία και δυνατότητα αντιπυραυλικών συστημάτων να αναχαιτήσουν τέτοιου είδους ε, όπλα προκειμένου να ενισχύσουν άμεσα την άμυνα της πόλης του ΕΙΛΑΤ. Είναι... Θα έλεγα μια κίνηση, αν όχι απελπισία, τουλάχιστον μια βεβαιασμένη κίνηση, διότι αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δυνατότητε. Αυτό είναι ο χάρτη για να δούμε πώ εε, είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων σε αυτή την περιοχή, στο Ιλάτ, στο νότιο Ισραήλ και πώ έχουν αλλάξει. Αυτέ οι δύο κόκκινε γραμμέ για να μα εξηγήσει τη στρατηγική του η Χούθη τη Ιεμένη. Δείχνει πολύ απλά ότι οι Χούθη όχι απλά το κάνουν τακτικά του τελευταίε 20 μέρε, αλλά προσαρμόνουν στρατηγική του. Η αρχική επίθεση είχε γίνει πριν από 20 μέρε με βαλιστικού πυράβλου και ντρόουν τα οποία ακολούθησαν διαδρομή πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί πέρα μου εντοπίστηκαν από τα συστήματα ψησιστήρες του Αμερικάνικου Ατροπηλικού Κάρνεϊ, το οποίο επί 9 ώρες εκτόξευε πυράβλους και κατέβαζε ντρόουν και κεφαλές πυράβλων. Δηλαδή ουσιαστικά αναχέτησε με αυτόν τον τρόπο την επίθεση. Άρα για να καταλάβουμε, αυτή είναι η πρώτη φάση τη επίθεση του που είδαν ότι δεν είχε ανταπόκριση, δεν μπορούσαν να επιτύχουν του στόχου του. Δεν μπορούσαν να περάσουν. Και αυτή είναι η δεύτερη γραμμή, η κόκκινη γραμμή, που δείχνει στην ουσία πω άλλαξαν και για πρώτη φορά, Γιάννη, δημοσιεύουν drones, να βίντεο φεύγουν... με drones και πυράβλου. Ναι, αλλά επίση είδανε, μάθαν και προσαρμοστήκανε. Οι επιθέσει οι επόμενε και αυτέ που καταγράφονται τώρα είναι. Πάνω από την στεριά, εκμεταλλευόμενη την απέραντη έρημο τη Αραβία, η είναι τα οποία είναι ακριβώ η οποία είναι ακάλυπτη από ε, ραντάρ, πετάνε πάνω από την περιοχή αυτή, μακριά από τα πλοία του Αμερικάνικου ναυτικού, τα οποία θα μπορούσαν να τους εντοπίσουν και φτάνουν ουσιαστικά στα ώρα του Ισραήλ. Το Ισραήλ τις τελευταίες 48 ώρες, προκειμένου να χαιτήσει πριν πάνε τα πλοία τους, τα Ιρανικά, Ιρανικής κατασκευή από τους Χούθι ντρόουν, από γύρω σε αεροπλάνα. Κάτι το οποίο όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό. Είναι ουσιαστικά δεν, δεν μπορεί να κατηθεί οικονομικά κάτι τέτοιο. Οπότε στείλανε τα πλοία. Αυτό όμω που βλέπουμε είναι ότι έχουμε πια ένα τρίτο μέτωπο, ενεργό, με μοντέρνα όπλα και ο φόβος κάποιων αναλυτών, σε ό,τι αφορά το νότιο μέτωπο, είναι ότι δεν σημαδεύουν το λιμάνι του ΑΙΛΑΤ, σημαδεύουν μία εγκατάσταση που είναι λίγο βόρειο και ανατολικά, μέσα στην έρημο Νεγκέβ. Είναι η πυρηνική εγκατάσταση της Διμώνα, το κέντρο ισχύως, του Ισραήλ. Μια παραστροτική δύναμη βέβαια που χρηματοδοτείται και ενισχύεται από το Ιράν και εκεί καταλαβαίνουμε και την εμπλοκή, την έμεση εμπλοκή πρακτικά, που έχουμε πει πολλέ φορέ. Και πρακτικά διοικείται από το Ιράν. Δηλαδή, όλοι αυτοί που βλέπουμε να πολεμάνε αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ είναι λεγόμενοι πρόξη στρατή του Ιράν. Είναι ο τρίτο πρόξη στρατό που μπλέκει. Και έχουμε επίση άλλου δύο οι οποίοι εμπλέκονται μέσα στη Συρία και μέσα στο Ιράκ. Πέντε στρατού έχει αυτή τη στιγμή βάλει μπροστά το Ιράκ και έχει, το Ιράν, συγγνώμη, και έχει επιτεθεί στα πάντα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ Γιάννη.